Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Αύριο Παρασκευή οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Συνολικά 6.477 οι υποψήφοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και πάλι στην Κρήτη. Κύριε Σουρουλή, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Πρόεδρος της ΕΛΜΕΡΕ Θύμνου, ο κύριος Σουρουλής, με τον οποίο έτσι θα κουβεντιάσουμε δύο πράγματα παραπάνω. Είχαμε και μία ανακοίνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης με την διαβεβαίωση ότι γονείς και μαθητές πρέπει να είναι ηρεμοί, διότι όλα τα εξεταστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκονται σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, χωρίς ελλείψεις και αδυναμίες. Είναι κάτι που συμμερίζεστε? Μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ σοβαρά προβλήματα στις πανελλαδικές και οι εκπαιδευτικοί είμαστε πάντα στο καθήκον για να κυλήσουν όλα ομαλά. Mm-hmm. Ποιο είναι το μήνυμα προς τους υποψηφίους, ποιο είναι το μήνυμα προς τα παιδιά που δίνουν αυτό τον αγώνα από σήμερα και για κάποιες ημέρες, κύριε Σουρουλή, με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που σας έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα να κάνετε για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, τι έγινε με τις ενδοσχολικές, τι γίνεται με τις ενδοσχολικές που βρίσκονται σε εξέλιξη, τι γίνεται με την Τράπεζα Θεμάτων, τι γίνεται με τις αποφάσεις που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ πολλές φορές λέω, παιδιά, μέχρι να υπάρχουν εκεί στους υπουργούς, έτσι απευθύνομαι, ότι μέχρι να υπάρχουν πειραματόζωα, καλά θα κάνετε τη δουλειά σας, μετά να δω τι θα κάνετε. Κοιτάξτε, ναι, ωραίο το θέσατε. Καταρχάς πρέπει να συναισθανθούμε λίγο την αγωνία αυτών των παιδιών και των γονιών τους, βέβαια, και των δικών τους ανθρώπων. Οι πανελλαδικές είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία η οποία δεν αντιμετωπίζεται τώρα αυτές τις μέρες. Για τα περισσότερα παιδιά ξεκινάει από την αρχή της τρίτης λυκείου, για πολλά από την αρχή της δευτέρας λυκείου, για μερικά παιδιά ήδη με την είσοδό τους στο λύκειο αρχίζει αυτό το πράγμα να τους απασχολεί και να διαβάζουν περισσότερο και να σταθμίζουν και τις επιλογές τους για το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο από μόνο του και το μήνυμα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους έχουν το σεβασμό μας και μόνο που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι μια διαδικασία, όπως είπα, ψυχοφθόρα, μια διαδικασία που δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι απαραίτητο ότι οι κόποι σου θα ανταμυφθούν. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων το πώς θα γράψεις πανελλήνιες, ακόμη και το πώς θα ξυπνήσεις, αν έχεις ξεκουραστεί την προηγούμενη μέρα, αν θα αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία κάποιο θέμα που δεν το περίμενες. Δυστυχώς σχεδόν κάθε χρόνο υπάρχουν ένα με δύο μαθήματα που τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αυτό δεν είναι καλό, γιατί μπορεί να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των παιδιών που θα περάσουν, αλλά δεν ανταποκρίνεται πάντα στο διάβασμα. Πρέπει τα θέματα να είναι σταθμισμένα, να έχουν ένα μέσο όρο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια ιδιαίτερη συνθήκη βέβαια φέτος. Κλειστά σχολεία το προηγούμενο διάστημα για πολύ καιρό. Τα παιδιά δεν έδιναν εξετάσεις προαγωγικές, δεν έχουν εκπαιδευτεί, προπονηθεί σε αυτό το σκορ, να το πω έτσι, και υπάρχει φυσικά και ελάχιστη βάση εισαγωγή. Να σας πω κάτι. Έχω ακούσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία απογοητευμένα από την όλη κατάσταση, μην έχοντας εκείνη την βάση που χρειάζεται, διότι τώρα μέσω τηλεκπαίδευσης, μέσω χιλιάδιου άλλα τα οποία έχουν περάσει τα παιδιά, τους ρυθμούς που κινούνται με οι ίδιες οι οικογένειες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, οικονομική κρίση, κρίση πανδημίας, ενεργειακή κρίση και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, έχουν αλλάξει και κατεύθυνση. Λένε, ξέρετε, εμείς διαπιστώνουμε ότι έχουμε κενά, δεν ξέρουμε εάν θα τα καταφέρουμε να πάμε στο βήμα παρακάτω. Είναι δηλαδή μια παραδοχή που αλήθεια σας λέω με πουνάει, κύριε Σουρουλή, αλλά είναι η αλήθεια των ίδιων των παιδιών. Δεν ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε, αν θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν και άλλες επιλογές και είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία στρέφονται προς τα ΕΠΑΛ. Υπάρχουν μαθητές και ειδικά στα εσπερινά σχολεία
όπου εκεί είχαμε το εξής τραγελαφικό, να κάνουν πιο μικρές ώρες διδακτικές, αλλά η ύλη να μείνει ίδια, έτσι είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά και στα ημερήσια λύκια, τα οποία δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να συμπληρώσουν μηχανογραφικό και να φτάσουν μέχρι τις πανελλήνες. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και μια κατάσταση με τη στατιστική που μετά μπορεί κάποιος να περάσει και να πει από αυτούς που έδωσαν πέρασαν τόσα, αλλά πρέπει να δούμε και πώς είναι που δεν έδωσαν. Επίσης υπάρχει και το φαινόμενο του brain drain, ότι πολλοί νέοι ήδη σκέφτονται να πάνε στο εξωτερικό χωρίς καν να προσπαθήσουν εδώ πέρα. Και χάνουμε και ανθρώπους που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι στην κοινωνία μας. Δεν πρέπει να απογοητεύουμε τα παιδιά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, προφανώς ίσως δεν μπορούν. Όχι εγώ ή εσείς, αλλά οι πολιτικές που ακολουθούνται. Γιατί ένα σύστημα το οποίο δεν έχει μία στρατηγική, δεν είναι μόνιμο, δεν κάνει απλά βελτιώσεις κάθε φορά, αλλά το κάνει γύρω-γύρω και τριγύρω, όπως λέμε γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης, δημιουργούμε θέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πώς θα μορφωθούν τα παιδιά πριν φτάσουμε στις εξετάσεις. Δεν είναι δυνατόν κάθε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κοιτάζει μόνο τις εξετάσεις και πώς θα δυσκολέψει τις εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μορφωμένους νέους και μορφωμένη κοινωνία. Γιατί... Και όταν λέμε μορφωμένοι, δεν εννοούμε απαραίτητα να μάθουν 5-10 σελίδες παραπάνω από ένα βιβλίο. Είναι αυτό που λέμε ολόπλευρη μόρφωση. Προφανώς η περίσταση δεν βοηθάει να το αναπτύξουμε, αλλά πιστεύω ότι όποιος θέλει να αντιληφθεί αντιλαμβάνεται τι θέλω να πω. Αυτό που είπατε, που μαθαίνετε για αρκετά παιδιά που αλλάζουν προσανατολισμό, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθήσει. Γιατί τώρα με την Τράπεζα Θεμάτων, αλλά και τις εξετάσεις PISA έμεσα, για τις οποίες είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, θα αρχίσουν να μπαίνουν κόφτες σε εισαγωγικά πολύ πριν και τρίτη ηλικίου. Δηλαδή δεν θα προχωράνε παιδιά στο λύκειο ή εντός του λυκείου και θα είναι ένας αγώνας δρόμου, ένα λαχάνιασμα μέχρι να φτάσει στη τρίτη λυκείου και να δώσεις πανελλαδικές. Στην πραγματικότητα στρέφεται κόσμος σε ιδιωτικές δομές μαθητείας και κατάρτισης, και αυτό αν έχει τα χρήματα να το κάνει, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, και άλλοι δεν θα τελειώνουν καν ένα λύκειο. Αυτό μακροπρόθεσμα θα μας βλάψει ως κοινωνία. Μάλιστα. Πολιτικές επιλογές. Αυτό αντιλαμβάνουμε από αυτά τα οποία λέτε, κύριε Σουρουλή, σε βάρος των παιδιών μας, σε βάρος εκείνων των παιδιών που θα έπρεπε να έχουν γενικές γνώσεις. Κρίμα που για τα Υπουργεία το μεγάλο στοίχημα παίζεται μόνο στο εάν τα καταφέρνουν διαδικαστικά να εκτελέσουν εκείνο το έργο που λέγεται Πανελλήνιες Εξετάσεις. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Ναι, και μετά να το εσωτερικεύουν και ως αποτυχία αν δεν τα καταφέρουν, οπότε αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα. Ότι παιδιά, δική σας, εσείς αν δεν τα καταφέρετε, τα δεν έχετε αποτύχει, είστε πάρα πολύ καλοί, είστε πολύ καλύτεροι από αυτό, δεν φταίτε εσείς, προσπαθήσατε. Και επίσης φυσικά και όποια παιδιά τα καταφέρουν, με την ευχή μας τα καταφέρουν σπανελλαδικές, σίγουρα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος ακόμα μπροστά. Δεν είναι, όπως λένε, είναι λίγο κλισέ ότι δεν είναι ούτε αρχή ούτε το τέλος, αλλά πράγματι δεν είναι ούτε αρχή ούτε το τέλος. Φυσικά καταλαβαίνουμε την επιθυμία των παιδιών να πετύχουν. Έτσι, είμαστε μαζί τους αν στεναχωρηθούν που δεν τα κατάφεραν καθόλου ή δεν κατάφεραν να πιάσουν τη σχολή που ήθελαν. Αλλά πραγματικά είναι νέοι. Και όσο μεγαλώνει κανείς, αντιλαμβάνεται ότι το να είναι νέος είναι κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Μάλιστα. Κύριε Σουρουλή, λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά και στα παιδιά και στους συναδέλφους που θα είναι σε αυτή τη διαδικασία και στους γονείς που είναι κοντά και πρέπει να διαχειριστούν και όλη αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Τώρα εγώ το συνεχίζω αυτό το θέμα, καλημερίζοντας τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, έτσι με μια ειδίκευση σε ό,τι έχει να κάνει με τους εφήβους. Έτσι, κύριε Παπανικολάου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία. Δεν είναι κρίμα. Γεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να πω και εγώ καλή επιτυχία. Να πω καλή επιτυχία. Ξέρετε, πίστευα, ήμουν νιώθω και γέρασα κι εγώ και πίστευα ως ένα σημείο ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχίζεται εν έτη 2022. Δυστυχώς συνεχίζεται εν έτη 2022. Δυστυχώς οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν μια ψυχοπιεστική διαδικασία ακόμα και για τα παιδιά του σήμερα, ακόμα και για τα παιδιά του 2022, όπως και κάποιες δεκαετίες πριν, όταν εγώ έδινα εξετάσεις. Δυστυχώς παραμένει αυτή η κατάσταση. Τώρα να ρωτήσω, γιατί αυτό ετοιμαζόμουν, αλλά με βοηθάτε και με την κουβέντα σας να επιμείνω σε αυτό το ερώτημα. Τα ίδια πέρασα κι εγώ.
και πολύ πριν από εσάς, κύριε Παπανικολάου, με ενδοσχολικές κάθε εξάμηνο απολυτήριες από το δημοτικό, εισαγωγικές, το γυμνάσιο και πάει λέγοντας και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι όμως κρίμα το στίχημα των υπουργείων, του Υπουργείου και των εκάστοτε υπουργών κάθε χρόνο να έχει να κάνει όχι με την πραγματική τη γνώση που θα πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης, αλλά κυρίως με το στίχημα εάν επιτυχές ήταν το εγχείρημα διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν είναι μεγάλο κρίμα? Είναι μεγάλο κρίμα, πραγματικά είναι μεγάλο κρίμα. Και σκεφτείτε, κυρία Δουργεράκη, ότι τουλάχιστον για τα παιδιά τα οποία περνούν από τη βάθμιση των πανελλαδικών εξετάσεων φέτος, μιλούμε για παιδιά τα οποία ίσως τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν είχαν καν εντύπωση του τι σημαίνει εξάσεις, έτσι. Από εκεί και πέρα μιλούμε για παιδιά τα οποία μέχρι κάποιο σημείο έφταναν, ας μην ξεχνάμε και ας μην νομίζω κοροϊδευόμαστε, ότι πολλές φορές και οι βαθμολογίες ουσιαστικά στο Λύκειο και στο γυμνάσιο δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των παιδιών. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά τα οποία πιστεύουν ότι βρίσκονται αρκετά ψηλά και δυστυχώς κάποια στιγμή βρίσκονται στις πανελλαδικές εξετάσεις και βλέπουν ότι αυτό το οποίο είχαν ονειρευτεί, αυτό το οποίο είχαν σκεφτεί, αυτό το οποίο αν θέλετε είχαν φαντασιώσει ότι πρόκειται να κάνουν πραγματικότητα, δεν γίνεται πραγματικότητα. Και δυστυχώς όλο αυτό, νομίζω σε συνέχεια των ορθών που έλεγε ο προηγούμενος ομιλητής, πολλές φορές τους τρέφει, πολλές φορές προς κάποιες άλλες, έτσι, προς κάποιους άλλους δρόμους, ίσως του εξωτερικού, ίσως το να ξαναδώσουν, την καλύτερη περίπτωση να ξαναδώσουν αυτό, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι μια ψυχοποιητική συνθήκη για τα παιδιά. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένα τα σημερινά παιδιά και οι εφηβοί, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν και παρά την αιμονική στάση της πολιτείας σε ό,τι έχει να κάνει με ένα σύστημα το οποίο έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, τέλος πάντων. Είναι, νομίζω, από τα παιδιά που μιλάω, τα παιδιά που βλέπω, πολύ πιο συνειδητοποιημένα και λένε: αυτές είναι οι δυνατότητές μου, αυτό μπορώ να κάνω, αυτή είναι η στροφή που θέλω να κάνω, θα επιλέξω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δυνατόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία και με τους ρυθμούς αυτούς, γιατί εν τέλει, ακόμα και αν κάνεις αυτό, κάτι άλλο στο τέλος θα επιλέξεις στη ζωή σου για να μπορέσεις τα πρωτοζήν να τα έχεις. Γι' αυτό μιλάω για τη γνώση και όχι μόνο για την εξέταση που δίνεις. Τώρα, πανελλαδικές λέγονται, πίζα λέγονται, με τράπεζα θεμάτων λέγεται, δεν έχει σημασία. Ακριβώς νομίζω, κύριε Δουλγεράκη, θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πολύ μεγάλο, έτσι, κέρδος το οποίο έχουν αυτές οι γενιές. Έχουν πληροφόρηση. Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει εισάγουμε σε μια σχολή. Από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα, και αυτό νομίζω ότι οφείλουν να το ξέρουν έτσι οι υποψήφοι του σήμερα, υπάρχει δυνατότητα από μια σχολή κάποια στιγμή να πετύχεις αυτό που θέλεις, ίσως με κάποια μεταπτυχιακή εξειδίκευση την οποία θα κάνεις. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι το άπαντο κατά πόσον θα περάσουν σε μια συγκεκριμένη σχολή που έχουμε προαποφασίσει. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ο ίδιος ο υποψήφιος να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και να θεωρήσει ότι τελικά ο δρόμος για να φτάσω σε αυτό το οποίο έχω προαποφασίσει δεν είναι μόνο ένας. Υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα του σημερινή εποχή. Είναι πολύ καλό αυτό που λέτε. Η πληροφόρηση που έχουν τα παιδιά, η άποψη που αναπτύσσουν τα παιδιά, που αναπτύσσουν οι έφηβοι και από την πρώτη του Λυκείου ξέροντας τι θέλουν να κάνουν. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που παιδιά του γυμνασίου κάνουν τη στροφή και λένε: αυτές είναι οι δυνατότητές μας και το βλέπουμε από τώρα και θέλουμε αυτό να κάνουμε. Δεν μπορούν να είναι όλοι, ας πούμε, οι δικηγόροι, οι γιατροί. Ας πάμε και σε άλλα επαγγέλματα. Και θέλουν τα παιδιά να συνεχίσουν διαφορετικά. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο επίτευγμα. Θα έλεγα ότι ο σχολικός προσανατολισμός, με τα όποια προβλήματα και αν έχει, υπάρχει, είτε στο δημόσιο τομέα είτε και στον ιδιωτικό τομέα, από εκεί και πέρα υπάρχει σχολικός προσανατολισμός, υπάρχουν τεστ σχολικού προσανατολισμού από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά και με την πληροφόρηση που πολύ σωστά λέγατε, κυρία Δουβγεράκη, νομίζω ότι και με την πληροφόρηση που υπάρχει στις νέες γενιές, οι νέες γενιές γνωρίζουν ίσως πολύ περισσότερο σε σχέση με εμάς το τι θα αποφασίσω. Και όπως έλεγα, υπάρχει και πληθώρα επιλογών, έτσι. Όπως έλεγε ο προηγούμενος ομιλητής, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι να κατανοήσουν το ότι βρίσκονται απλά στην αρχή μιας μάχης, θα έλεγα, μιας πορείας, θα έλεγα. Γιατί το όρος μάχης ακούγεται αρκετά δύσκολος και ούτως ή άλλως. Λοιπόν, μιλούμε για παιδιά 18 ετών. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πόσο δε το μάλλον όταν είστε 18 ετών, ουσιαστικά, κυρία Δουργεράκη. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε, γιατί οι περισσότεροι, τουλάχιστον στις δικές μου γενιές, το έλεγαν, τώρα δεν το λένε τόσο πολύ,
ότι από αυτές τις εξετάσεις κρίνεται το μέλλον σου. Δεν κρίνεται προφανώς το μέλλον σου. Το μόνο το οποίο κρίνεται σε αυτές τις εξετάσεις, κύριε Λουγεράκη, είναι το παρελθόν και ίσως η ποσότητα και η ποιότητα της προετοιμασίας την οποία έχεις κάνει μέχρι τώρα. Άρα είναι πολύ πολύ και σημαντικό. Και όχι πάντως μέσα στο σχολείο. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα δεν με χωράει το δάχτυλό μου να κρυφτώ για να μην το πω, κύριε Παπα-Νικολάου. Με ξέρετε και σας ξέρω. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Γνωρίζομαστε πολύ καλά, κυρία Γεράκη, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ίσως το σχολείο αποτελεί το πάρεργο. Και αυτό νομίζω ότι είναι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο το πάρεργο για τα παιδιά τρίτης λυκείου, έτσι ούτως ή άλλως. Μιλούμε για παιδιά τα οποία προσαρμόζουν τις εξετάσεις αυτές με βάση τη γνώση την οποία παίρνουν κατά κύριο λόγο από την ιδιωτική εκπαίδευση, από την παραπαιδεία, από το φροντιστήριο, αν θέλετε. Μιλούμε για παιδιά τα οποία θεωρούν το σχολείο πάρεργο, μιλούμε για παιδιά τα οποία μαζεύουν τις απουσίες, οι οποίες απουσίες με κάποιο τρόπο θα τις κάνουν στο τέλος της χρονιάς, προκειμένου να μπορέσουν να εξοικονομήσουν τον απαραίτητο χρόνο. Μία τελευταία παρατήρηση, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να αποχωρήσω από το στούντιο. Μακάρι όλο αυτό το πράγμα που ως γνώση ή ως σχόλιο εμείς αυτή την ώρα το λέμε, μακάρι αυτό να υπήρχε ως πληροφόρηση και στους ίδιους τους γονείς. Μακάρι και οι γονείς από τη στιγμή που βλέπουν ποια είναι τα πατήματα, οι αποφάσεις, τι είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται, να άλλαζαν και εκείνοι λίγο εκείνη την αιμονική θέση στάση ή το μεγάλο όνειρο ή την ελπίδα από την πολλή αγάπη ή την πολλή προστασία, υπερπροστασία που έχουν στα παιδιά τους. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, και να μην προβάλλουν δικά τους θέλω στα παιδιά τους. Να μην κριτικάρουν αν θέλουν, να μην συμβουλεύουν τα παιδιά, ειδικά σε αυτή τη φάση, στο παραδείο δεν θέλουν συμβουλές. Να δέχουν την επιθετικότητά τους και την αμφιθυμία τους. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για παιδιά τα οποία είναι αμφιθυμικά. Τη μια στιγμή μπορεί να είναι χαρούμενα, την επόμενη στιγμή χαρούμενα, την επόμενη στιγμή μπορεί να μην είναι και τόσο χαρούμενα ή να φαίνονται στα μάτια μας δυστυχισμένα. Από εκεί και πέρα τα βοηθάμε σε αυτή τη φάση να φτιάξουν όμορφες εικόνες για τις ωραίες καταστάσεις που πραγματικά έρχονται είτε άμεσα, το προσεχές καλοκαίρι, είτε από εκεί και πέρα πιο μακρόχρονα, αν θέλετε, μιλούμε για παιδιά 18 ετών στην αρχή της ζωής τους. Από εκεί και πέρα δεν μπερδεύουμε σίγουρα το μαθητή με το παιδί, δεν πρέπει να μπερδεύουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαθητή. Και σίγουρα δεν δίνουμε εξετάσεις. Δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν τον πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε το τρίτο πληθυντικό, αν θέλετε, δίνουν εξετάσεις. Είναι μια δική τους διαδικασία, είναι μια δική τους μάχη. Αν θέλετε, εμείς απλά και μόνο βρισκόμαστε δίπλα τους. Προφανώς δεν αλλάζουμε το καθημερινό μας πρόγραμμα. Και κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό, κύριε Δουλγεράκη, προφανώς αποφεύγουμε το συναστισμό έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Βαριέμαι να το λέω κάθε χρονιά, γίνομαι βαρετός κάθε φορά να το λέω. Δεν βοηθάει ο συνοστισμός των γονέων έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Δεν με πείθετε. Αν δεν είμαι απ' έξω και δεν περάσω, τι θα κάνω? Ακριβώς, κύριε Φουλγεράκη. Αυτό. Δεν με πείθετε, λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ το πολύ. Σε αυτή τη φάση αγωνίζεται για τον εαυτό του και μόνο για τον εαυτό του και δεν είναι δυνατόν να κρατάει και το άγχος του γονέα, ο οποίος το περιμένει έξω από το εξεταστικό κέντρο. Σας απάντησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη πραγματικά σε όλα τα παιδιά, κύριε Βουλγεράκη. Καλημέρα.